είναι αντίθετα τα είπα και ευχαρίστησα τον φορέα, τα μέλη του και τον πρώην πρόεδρο ότι στον τομέα της προβολής και της διαφήμισης συνέβαλαν τα μέγιστα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Άρα το πρώτο θέμα είναι ο ρόλος του φορέα. Αν διαφωνείτε στο ρόλο του φορέα, πες. Το έβαλα καθαρά. Είστε μέρος του φορέα. Κύριε Δήμαρχε, αν αποφάσισε ποτέ ο φορέας να υπογράψει συμβόλαιο σύμβαση, πες το καθαρά. Εμένα, μην πετάτε το στόλο. Ο φορέας δεν είναι καταστατικό. Συγγνώμη λίγο. Είχε την προβολή και την διαφήμιση. Υπέγραψε μια προγραμματική σύμβαση τριετούς διάρκεια. Με την Επιμελητήριο και με την ΕΤΑ. Τριετούς διάρκεια. Με συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις για τη συνεργασία με τις διαφημιστικές εταιρείες των εταιριών χαμηλού κόστου. Αυτή ισχύει. Ο φορέας ουδέποτε πήρε απόφαση, ουδέποτε να υπογράψει μόνος του μία σύμβαση. Ουδέποτε. Όπως και ο Δήμος ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή τα όργανα του πήραν μία απόφαση να διερευνήσουν και να υπογράψουν μία σύμβαση. Εμείς ξαφνικά βεθήκαμε να καλούμαστε ο Δήμαρχος να υπογράψει μία σύμβαση. Την υπογράφει, το ποιο, γιατί, πώς. Δεν πρέπει να συζητήσει, δεν πρέπει να μιλήσει, δεν πρέπει να βάλει όρους. Όταν ο συνεταίρος μας, ο εταίρος μας, η ΔΕΤΑΠ και το επιμελητήριο επισημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία οφείλουμε να πάρουμε και να λάβουμε γνώση, αφού υπάρχει ενισχύ μία προγραμματική σύμβαση τριετούς διάρκειας, ούτε την καταργήσαμε. Αυτό ωραία. Και εδώ οφείλουμε και εδώ συζητάμε, βεβαίως συζητάμε. Και όταν θα αποφασίσουμε, η απόφαση θα διαπραγματεύσει, θα έρθει και εδώ. Εάν ο ενιαίος φορέας αποφασίσει να συμβληθεί, αυτή ήταν η απόφαση, να συμβληθεί με τις εταιρείες και ποιες εταιρείες, τους όρους, τις σύμβασεις, τα καταστατικά κλπ. Λοιπά. Είναι διαδικασία, αυτά είπα, με καθαρό τρόπο. Ορίστε... Δεν τελειώσει. Αν επιτρέπετε, δεν θέλουμε εδώ να αντιληφθούμε. Να μην συζητούμε, αλλά να είμαστε καθαροί. Πόσο. Δεν το δέχομαι. Από εδώ και πέρα δεν δέχομαι τι αοριστολογίες. Μην το δεχτείτε. Διαφωνείτε σε ένα, θα το θέτετε. Δεν διαφωνείτε, δεν θα το θέτετε. Ξέστε. Διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Εδώ λέγονται πάρα πολλά. Ο Καρίζαλη πληρώθηκε από την ΤΟΥΗ. Εδώ θα τα λέμε. Ακούγονται. Ξεκάθαρα. Ακούγονται. Ξεκάθαρα. Όχι μοίρα κατηγορηστικά πράγματα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ. Όλα εδώ θα τα βάλουμε στο πεζάκι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ξέρετε και τι άλλο. Αλλά να διευκρινίσω κάτι όμως. Όταν εγώ διαβάζω την εφημερίδα στον ανίκατο δήμαρχο μια έντιμη, έγκριτη, αξιόλογη ανθρώπου. Το αποχητευτικό, ποιο το έκανε, το έκανε ο Καΐζελης για τους πολίτες της ΚΟ, το 1985. Δεν κατάλαβα καλά. Σε μένα λέω. Ξέρετε τι λέω. Καταλαβαίνετε. Μου άκουσα τότε. Λοιπόν. 28 του Γενάρη, πέρσι, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθόμουν εκεί που είναι το νομινάς. Σας έβαλα θέμα, επειδή ήταν χωρισμένο ο τουριστικό τομέα σε 4 διαφορετικά κομμάτια. Να θυμίσω ο ενιαίος φορέας, να θυμίσω τον ΟΗ του Δήμου, να θυμίσω την Επιτροπή. Σας βάλαμε θέμα λοιπόν για το συντονισμό, για να μην χάσουμε χρόνο, να βγάλω μια Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή όπως να θέλετε στον οδικό χάρτη του Παλικράτη. Η δική σας απάντηση εδώ ήταν επιλέξει. Θα ορίσω αντιδήμαρχο τουρισμού που θα έχει και την Προεδρία του Νέου Φορέα και εκεί θα λύνονται όλοι. Τώρα, αν είσαι σήμερα, έχει να μιλήσουμε μετά. Και μας λέτε ότι δεν είναι τελικό το όργανο. Και εντάξει, δοκιμάσαμε κάτι, αλλάζουμε, θα το συζητήσουμε. Δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό υπόθηκε. Τίποτα δεν αλλάζει. Τα έχω εδώ. Ό,τι υπόθηκε το καταγράφω. Άσχετα αν ετοιμάσετε μερικές φορές. Συγγνώμη. Δηλαδή, ο ενιαίος φορέας τουρισμού ασχολήθηκε και πήρε απόφαση όσο χρόνο ήσασταν εσείς μέλος,
για τα αναπτυξιακά θέματα που είπατε. Όχι, αλλά επειδή συμμετέχετε. Γιατί δεν διεκδικούσατε ως μέλος να παίρνει θέση στα αναπτυξιακά προβλήματα. Το τότε της διοίκησης εδώ ήταν ότι επειδή συμμετέχουν φορείς, πέραν εφλεγμένων, είναι ένα ευρύτερο όργανο και πολύ σωστά που μπορεί να δει πραγματάκια που δεν φαίνονται αλλού. Ναι, θέλω να τη δικήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Όχι, όχι, να ξεκαθαρίζουμε μερικά. Εσεί δεν ξεκαθαρίζετε, εσεί δημοτικοί. Βάλετε του όλου προχωρήσουμε. Αυτού το τοποθετηθείτε. Θα τα βάλετε. Ο κ. Τσακίρη και μετά. Αν παραμάξετε μετά, θα έχετε το κάνει. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, ερχόμαστε σήμερα, το έχουμε, 27 του Ιουνίου. Να λέμε ποιο είναι ο ρόλο. Ο ρόλος είναι ξεκάθαρος αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Αντώνης. Από το καταστατικό. Παλαιότερα είχαμε κάνει προτάσεις. Έστω τον Ιωάννη τον ακούσει και εγώ. Αυτό που είπατε εσείς. Ότι προώθηση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟΠ. Αυτό είναι από το καταστατικό. Εμείς παλαιότερα είπαμε ότι πρέπει να έχει και άλλες αρμοδιότητες και όχι μόνο με την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Δυστυχώς τώρα δεν μπορεί να γίνει μετατροπή της αστικής εταιρείας. Άρα λοιπόν λόγος. Λίγος να υπάρχει καμιά αιτία. Περιμένουμε μέχρι το 2017, νομίζω, οπότε λύγει Νίκο το καταστατικό των ΕΦΑΡΕΑ, το 2017 και διαλύει. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα 5 χρόνια ζωή για να τελειώνουμε. Ερχόμαστε τώρα στο ζητούμενο. Ναι, κύριε Δήμαρχε, πήραμε απόφαση, σαν ενιαίος φορέας, να προχωρήσουμε μονομερώς, εάν δεν θέλαν οι άλλοι, με τη Ryanair, βάζοντας στο κομμάτι που είχαμε. Αυτή την απόφαση την είχαμε πάρει. Εδώ μέσα σε αυτό το όργανο. Λοιπόν. Η απόφαση συγγνώμη δεν έχω. Κοιτάξτε, εάν δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν γίνει, αυτές είναι αδυναμίες του ίδιου του φορέα. Όπως σήμερα μιλάμε και ίσως πάνε όλα στον πρόντο. Ένας δεν κρατάει πρακτικά. Δεύτερο, μάλλον συνεχίζω. Όσον αφορά τη σύμβαση που υπήρχε. Εμείς τότε κάναμε, όταν μονομερώς η Ryanair κατήγγειλε αυτό το συμβόλαιο, βγάλαμε ένα έγγραφο στη δημοσιότητα. Τι κάνει όταν ένας από τους δύο δεν τηρεί τους όρους του συμβολέου, ο άλλος δεν έχει την αρμοδιότητα να καταγγείλει και να πάει στα δικαστήρια. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν κατήγγειλε. Άρα λοιπόν αυτό είναι όσον αφορά το επιμελητήριο. Έπρεπε να προχωρήσει. Όταν τελειώσω, Γιώργο, θα απαντήσεις. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα. Δεν ισχύει λοιπόν γιατί έχει καταγγελθεί η Απτή Ράιαν. Τώρα ερχόμαστε όσον αφορά. Ποιο δεν ισχύει, το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο γιατί έχει καταγγελθεί. Συγγνώμη, πράγμα. Στη ΔΕΤΑΠ με τη Ράιαν. Ναι, έχει καταγγελθεί. Η σύμβαση του φορέα με τη ΔΕΤΑΠ. Το της Ryanair με τη ΔΕΤΑΠ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η σύμβαση του φορέα όμως με τη ΔΕΤΑΠ ισχύει. Έχει συγκεκριθεί όταν μας συγκεκριθεί έγγραφο. Μας συγκεκριθεί έγγραφο και λέει ότι δεν συμμετέχει. Έκανε το χρέος του ενιαίος φορέας και εγώ μιλάω σαν μέλος. Δεν έχω ούτε τίποτα με εσάς ούτε με τον κύριο Παραλή. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα καταθέσω τις απόψεις της παράταξής μας. Να μας ακούσετε μετά. Δήμαρχε, να τελειώσουμε. Ένα λεπτό. Καθαρά δεν θα αφήνει, δεν θα αφήνει πράγματα που δεν θέλει. Η τριετής προγραμματική σύμβαση και συμφωνία. Ναι. Ενιαίου φορέα. Με την. Επιμελητηρίου. Και δετά ισχύει και λύγει το 2014. Μα όταν έρχεται με έγγραφο του κύριε Δήμαρχε και λέει ότι. Η δετά λοιπόν εξουσιοδοτεί λοιπόν ο ενιαίος φορέας. Ναι. Με αυτή την προγραμματική σύμβαση. Με συγκεκριμένους όρους και κανόνες την ΔΕΤΑΠ να προχωρήσει σε συνεννόηση και σε συνεργασίες με εταιρείες χαμηλού κόστους και να συμμιληθεί με αυτούς και ο ενιαίος φορέας τουρισμού θα έδινε το αναλογό ποσό που συμφωνείται. Ναι. Αυτό ισχύει ακόμα. Ισχύει, ίσως στα χαρτιά. Αλλά τι έγινε κύριε Δημάρχε. Αυτοί αφαιτήσανε και προφορικά και σε επικοινωνία που είχαμε με τον νέο φορέα. Εγώ σας λέω, δεν λείπω από μια συνεδρίαση από όλα τα όργανα. Λοιπόν, έπρεπε αν έχουν κάνει λάθος η ΔΕΤΑΠ να την καταγγείλει ο νέος φορέας. Αυτό λέω, καθαρά πράγματα. Προχώρησε μονομερώς, δεν την κατήγγειλε, κακώς. Αλλά από τη στιγμή που δεν ήθελε να προχωρήσει. Εγώ βλέπω όμως μια σύμβαση που είναι ενισχύει.
Κύριε Δημαρχέ, όταν αρνείται να προχωρήσει, σημαίνει ότι δεν συμμετέχει πλέον, δεν ισχύει εκ των πραγμάτων. Όταν εμείς κάνουμε μια συμφωνία και εσείς αρνείστε, θα προχωρήσω εγώ μόνος μου. Αυτό λέει η λογική. Δεν θα κρύβομαι εγώ πίσω από χαρτάκια. Ένα το κρατούμε. Τελειώνω. Όχι. Κύριε Δημαρχέ, τελειώνω για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι. Θέλω να πω πιο βαριές κουβέντες. Όχι. Ούτε βαριές κουβέντες, ούτε τίποτα. Που εκπροσωπεί ιδιαίτερα σοβαρούς φορείς τη ΣΚΟΠ να έχει, και το είπαμε πολύ καθαρό τρόπο, αλλά με όμορφο τρόπο, να έχει καθαρές απόψεις και καθαρές αποφάσεις. Και για όλα. Για όλα. Εάν ισχύει, δεν ισχύει, εισηγείται αυτός που θέλει να μην ισχύει και αποφασίσει το όργανο. Όχι θεωρούμε ότι δεν ισχύει. Όχι θεωρούμε, κύριε Δημάρχη. Πήραμε απόφαση, μην είστε παρόν. Μπορεί κάλεστε να μπει. Αν προχωρήσαμε, γιατί είχαμε μια απάντηση από τη Ρόδο. Λοιπόν, να τελειώνουμε και να πάρει ο καθένας την τέτοια να προχωρήσουμε, γιατί θα νομίζω θα μιλήσουμε. Άρα θεωρείτε ότι αυτό είναι απόφαση, που θα σας διαβάσω. Τότε έχω την εντύπωση ότι θα μας κλείσουν όλους μέσα. Τι λέει λοιπόν η απόφαση, γιατί διαβάσω. Για διαβάστε. Αυτό είναι πως γράφτηκε. Για διαβάστε. Απόφαση. Αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του ποσού των 105.000 ευρώ ως συνεισφορά στο πρόγραμμα διαφήμισης της αεροπορικής εταιρείας Καμιλουκός Ryanair για την περίοδο Μάρτιος 2012-Μάρτιος 2013. Αυτό τι λέει. Ό,τι είμαστε. Ότι ο Ελλήνιος Φορέας θα πήγαινε να υπεγραφέ συμβόλαιο και σύμβαση. Ναι. Γιατί δεν το λέει. Τι λέει. Γιατί δεν το έκανε. Εσύ είσαι στη Δημοτική Αρχή. Εμάς ρωτάτε, κύριε Δημοτική. Εγώ είμαι Δημοτική Αρχή. Εσύ είστε ο φορέας. Εσύ είστε που λέτε λόγια. Δεν εδώ είστε. Αυτό είναι. Μάλλον δεν καταλάβατε. Συγγνώμη λίγο. Μπορείτε να μου πείτε, γι' αυτό είπα να ξεκαθαρίσουμε το όνομα, διότι αν δεν το ξεκαθαρίζουμε και μπερδεύουμε χρήματα, επιμελητήρια, λεφτά, από εδώ και από εδώ. Δεν θα κάνει, δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε πολύ καλά που κόλλησε το θέμα με το κατσατικό. Συγγνώμη λίγο. Ξέρετε πολύ καλά τι παίχτηκε με το κατσατικό. Σας το είχα βάλει εδώ μέσα πέρσι τέτοια εποχή και μου λένε τα άλλα λόγια να τα πιόμαστε. Και όταν πρόκειται το κατσατικό, βρεθήκατε σε αδιέξοδο. Γι' αυτό είπα να βρει ο Δήμος να ξεκαθάρει. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει κολλήσει το κατσατικό. Δεν το ξέρετε. Δεν μπορεί να το ξέρετε. Κύριε Κριτικέ, και γι' αυτό είπα να πει επαναλάβω μία φορά. Υπάρχει ένα όργανο. Λέγεται Ενιαίος Φορέας Τουρισμού. Σε αυτό το όργανο συμμετέχουν αξιοπρεπείς, σοβαροί φορείς από όλο το φάσμα του τουριστικού κυκλώματος. Αυτό το όργανο παίρνει αποφάσεις. Εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μου είπε στο γραφείο, σου είπα στο διάδρομο εκεί, και στο καφενείο να πάτε να τα πείτε αλλού. Καθαρά πράγματα. Σας είπα την απόφαση να πάτε να την υλοποιήσετε. Είστε φορέα. Ξέρετε πολύ καλά που κόλλησε όμως η απόφαση και αντί να πάτε πολιτικά πλάτες εκεί που κόλλησαν, παίζετε παιχνίδια σε κομματικά σας πράγματα. Θα ανεχθεί ο τουρισμός τα παιχνίδια στην πατρισιακά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε και δηλαδή η απόφασή της. Όχι να δώσει 105.000 ευρώ στον ενίο φορέα, αν απαιτηθεί να δώσει και περισσότερα. Αυτό είναι η απόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο ενίος λοιπόν φορέας και όχι ο δήμαρχος να υπογράφει ότι του στέλνει οποιοςδήποτε. Ο ενίος φορέας να παίρνει την ευθύνη τα μέλη όλα. Να παίρνουν την ευθύνη όλα τα μέλη. Εκεί βάλαμε υπογραφή εμείς. Και γι' αυτό είπα, καθαρή όρη, καθαρές υποχρεώσεις, καθαρά δικαιώματα, ποιος πληρώνει, ποιος κάνει, ποιος αθετεί. Για δεν τα είπα τυχαία. Το κείμενο που διάβασες, Γιάννη μου, που διάβασα, είναι πολύ καθαρό. Αυτό πάνω εκεί θα παίξουμε. Πουθενά αλλού δεν το δέχεται ο δήμαρχος που δεν στηρίζει τον τουρισμό. Τέλος και τέλος. Δεν συγχωρώ, ο τουρισμός Να σταματήσετε, συγγνώμη, για να πάμε. Δεν μπορεί να βάζουμε το τουρισμό παιχνιδάκι.
λοιπόν, από την αρχή. Όχι. Αυτό λοιπόν, το είπαμε. Αφού κάνει το ψυχή, το κάνουμε. Μην αφήνει εσμέρε. Αυτό λέμε. Ξέρει που πήγανε. Άλλα πήγαν του Άγια, άλλα πήγαν απέναντι. Ξέρει. Να τελειώσω. Αφού και εμεί επιστρέφουμε έτσι. Να τελειώσω. Λοιπόν.